αναβλήθηκε τελικά η επίσκεψη που επρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα στην Τουρκία οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να συζητήσουν τα θέματα της Λιβύης και της Συρίας. Ως γνωστόν, Άγκυρα και Μόσχα υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα. Η Μόσχα υποστηρίζει την νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας και το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο της Λιβύης. Η δε αναθεωρητική Άγκυρα υποστηρίζει τα όργανά της σε Συρία και Λιβύη με σκοπό να επαναφέρει τη νέα τουρκοκρατία στις δύο αυτές αραβικές χώρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργέη Λαυρόφ και ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σόιγκου αναμένονταν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με βάση μια συμφωνία των Προέδρων Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν. Όμως, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την αναβολή της επίσκεψης χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Εμείς εικάζουμε ότι σίγουρα δεν θα υπήρχε πεδίο συζήτησης εφόσον οι δύο πλευρές, Ρωσία και Τουρκία, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις στα θέματα της Λιβύης και της Συρίας. Έχουμε υποστηρίξει και άλλες φορές από αυτό το κανάλι σε προηγούμενες εκπομπές ότι πρέπει να αντιληφθεί η ρωσική υπερδύναμη ότι η λυκοφιλία που διατηρεί με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια μπορεί να φαίνεται ότι έχει κάποια πρόσκαιρα ωφέλη για τη Ρωσία, μακροπρόθεσμα όμως θα βλάψει σοβαρά τη χώρα. Χωρίς αμφιβολία τα νεοθωμανικά σχέδια προβλέπουν και διείσδυση με διάφορους τρόπους στις τουρκόφωνες μειονότητες που κατοικούν στην περιοχή του Ρωσικού Καυκάσου αλλά και στη Σιβηρία. Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει να διεισδύσει και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και στην περιοχή της Δυτικής Κίνας που διαβιούν οι Ουιγούροι Τούρκοι.